Προκαλέσει το άνομο είναι μια σειρά ηχογραφημάτων σταθερού τίτλου διαφορετικής εικόνας και μιας και μοναδικής ηχογράφησης κάθε φορά. Η συγκεκριμένη έχει τίτλο «Μη με πιέζεις, μη με πιέζεις και να μου χτυπάς την πλάτη». Μοιάζει λίγο στον τίτλο με μια παλιότερη ηχογράφηση. Δεν είναι αυτή. Μπορεί να έχει κάποια συγκίνηση, δεν έχει σημασία. Όπως και να έχει, ολοκληρώθηκε 19 Φεβρουαρίου σήμερα, δηλαδή 19 Φεβρουαρίου 2014, 3:30 περίπου το μεσημέρι, 3:36 για την ακρίβεια, το μεσημέρι. Ξεκίνησε πριν 2 μέρες, πρωινά, απογεύματα, τα βράδια, όποτε μπορούσε. Και ακολουθεί. Ζω στο ισόλα να αποφύγει το ζαχαρένιο. Κάθε βήμα
προσοχή. Κάθε βήμα αλματάκι επιστροφή από τη λαϊκή καταστροφή στο δωμάτιο. Στροφή, στροφή κάνει τώρα ο ήλιος. Στροφή γυρνάει, γυρνάει πλάτη. Γυρνάω κι εγώ πλάτη. Κατευθύνομαι στην κουζίνα. Πρέπει να προλάβω να βάλω τις πυργές στο ψυγείο. Τα αυγά, εντάξει, μου είπε εκείνος ότι μπορεί να μείνουν 10 μέρες εκτός. Νύχτα, νύχτα, σκοτάδι. Ξαφνικά σκοτάδι, πολύ σκοτάδι. Πίσα, 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 σκοτάδι. Τόσο σκοτάδι που θα κοιμηθώ με ανοιχτά τα μάτια σε λίγο. Θόρυβος, 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 πολύ θόρυβος. Πιο βαθύς ο ύπνος. Τώρα ξυπνώ, τώρα στέκεσαι μπροστά μου, σηκώνω δάχτυλο που πραγματικά, ναι, ναι, πραγματικά μεταμορφώνεται πολύ, πολύ εύκολα σε κολοδάχτυλο. Το μαζεύω όχι με ούψ, όχι με ου, αλλά με χαμόγελο χωρίς δόντια, χείλια λίγο τεντωμένα, μάγουλα λίγο φουσκωμένα και έτσι μια μικρή κλίση του κεφαλιού προς τα δεξιά. Στη συνέχεια σηκώνω το μικρό δάκτυλο, δαχτυλάκι, σημειώνω στον αέρα, σχηματίζω φράση η οποία δεν σβήνει, δεν αποτυπώνεται, ξανά ξανά δεν σβήνει, δεν αποτυπώνεται. Τη διαβάζεις λοιπόν, προλαβαίνεις, τη διαβάζεις, την αποστηθίζεις, τελικά μου την επιβάλλεις. Λοιπόν, λέει μια μέρα. Μια μέρα να ακούσουμε όλοι ταυτόχρονα τη φωνή μας, να δούμε τι θα γίνει.